14 και 15 Μαΐου του 2016 η Start Line διοργανώνει C-Jet Ανάβαση Κύμης για 14η χρονιά. Η Ανάβαση Κύμης διεξάγεται τα τελευταία 14 χρόνια στην πανέμορφη Κύμη και προσμετρά από την πρώτη χρονιά διεξαγωγής της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τεχνική ανάβαση, της οποία οι 52 στροφές και οι εναλλαγές στα επίπεδα ολισθηρότητας της διαδρομής δοκιμάζουν στο έπαρκο τη δυνατότητα των οδηγών. Μιχαλάκη μας χωρίσε.
είμαστε στην Κίμη. Ποια είναι η δυσκολία του αυτοκινήτου για αυτή την ανάβαση? Σίγουρα είναι πιο δυνατό. Όταν είναι πιο δυνατό, γλιστράει, θέλει πιο soft, πιο smooth καταστάσεις. Πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να δουλέψουμε. Δεν έχουμε και την εμπειρία πάνω σε αυτό. Σιγά σιγά θα έρθουν όλα. Δηλαδή τα προβλήματα που μπορεί να βγάλει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ποια είναι περίπου? Τα φυσιολογικά, έτσι, τώρα δεν μιλάω. Για μένα και πάλι είναι θέμα setup. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να βρεις, αν είσαι εντάξει από τα μηχανικά. Πρέπει να δουλέψεις λίγο στο setup. Γιατί όσο και να έχεις τα βοηθήματα είναι για να κάνουν κάποιες μικρές διορθώσεις. Αλλά το βασικό setup είναι που παίζει ρόλο. Έγινε, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Drifts με την ανάβαση. Στην ανάβαση κυνηγάμε τον χρόνο, αλλά στο drift προσφέρουμε θέαμα και ποιότητα. Δηλαδή, όπως ανέβαινες, θεωρείς ότι γράφεις χρόνο? Ορίστε. Όπως ανέβαινες, θεωρείς ότι πας για χρόνο? Όχι. Μόνο για θέαμα όμως. Αφαρά και αυτό το drift. Εντάξει, αλλά μπορούμε να κάνουμε και χρόνο. Πάλι καλά που είστε και πολλά αυτοκίνητα και παίζετε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Καλή ανάβαση. Γιώνη στο μία Κίμη, τι το ενδιαφέρον έχει η ανάβαση της Κίμης? Ωραία φύση, πολλές στροφές, 52 που μου φανήκανε για 15 και γενικά ωραία, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Πόσα Σαββατοκύριακα ωραία έχεις έρθει εδώ? Άλλο ένα και αυτό μισό, μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλύτερα, γιατί
χθεσινό. Δεν είσαι λάτρης δηλαδή της Κίμης? Τώρα είμαι πλέον, από πέρσι πρώτη φορά που ήρθα είμαι. Τώρα είμαι εδώ να κάνουμε και δύο. Καλές υπόλοιπες. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.